Υπάρχουν στιγμές της καθημερινότητα όπου νιώθεις ότι απλώς τρέχεις από το ένα στο άλλο. Και κάπου λες αυτό θα είναι η ιστορία της ζωής μου, θα τρέχω όλη τη βδομάδα ώστε να φτάνω λαχανιασμένος στο Σαββατοκύριακο και να λέω ουφ, πέρασε και αυτή η βδομάδα. τι γίνεται, δηλαδή αυτό θα είναι η ιστορία της δικής μου ζωής ή υπάρχει μια άλλη ιστορία που μπορεί να είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη ζωή μου. Θέλω λοιπόν να σκεφτούμε έναν διαφορετικό τρόπο για τη ζωή μας από τότε που γεννιόμαστε μέχρι όταν θα πεθάνουμε. Και για να το σκεφτούμε θέλω να πάμε πίσω στο ξεκίνημα της ζωής μας, τότε που η μητέρα μας μας κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της. Και θέλω να σας δείξω ένα βίντεο που είδα πέρσι κοντά στη γιορτή της μητέρας. Και να συνεχίσουμε μετά αφού το δούμε. Ήταν εκεί όταν γεννήθηκε. Ήταν εκεί στα πάρτι σου όταν άφησες το πατρικό σου. Ήταν εκεί όταν απέκτησες το πρώτο σου παιδί. Και το δεύτερο και το τρίτο. Ήταν εκεί στα Κυριακάτικα μαγειρέματα. Ήταν εκεί και όταν την είχες πιο πολύ ανάγκη από ποτέ. 70 χρόνια εκεί για σένα. 70 χρόνια χλωρίνη κλινέξ. Αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε. Τώρα, στο σημείο αυτό, μάλλον θα έχετε μπερδευτεί <ΚΚΚΚ> και θα αναρωτιέστε α, τι στο καλό ήταν αυτό. Πόσα σου έδωσε η κλινέξ για να τη διαφημίσει, ή κάποιοι θα αναρωτιούνται, είστε σίγουρα Τι ήταν αυτό που είδαμε, Διαφήμιση. Πόσοι από εσά το είδατε, νομίζοντα ότι θα δείτε ένα βίντεο για τη γιορτή τη μητέρα. Και γι' αυτό μπερδευτήκατε. Και γι' αυτό δυσκολευτήκατε να το ερμηνεύσετε ή και γι' αυτό απογοητευτήκατε, γιατί δεν σας βγήκε αυτό που νομίζατε ότι είναι. Προσέξτε όμως, εγώ δεν σας είπα ποτέ ότι θα δούμε ένα βίντεο για τη μητέρα. Είπα ότι έτυχε να το δω πέρσι στη γιορτή της μητέρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν για τη μητέρα. Δηλαδή, αν το είχα δει πέρσι στα Χριστούγεννα, θα ήταν χριστουγεννιάτικο. Η εντύπωση που είχαμε όμως επηρέασε το πώς βλέπαμε αυτό που βλέπαμε. Βλέπαμε το λάθος πράγμα γιατί είχαμε φορέσει τα λάθος γυαλιά. Και ερχόμαστε τώρα στη βίβλο. Ποια είναι η εντύπωση που έχεις όταν διαβάζεις τη βίβλο. Ποια είναι τα αντίστοιχα γυαλιά που φοράς συνειδητά ή υποσυνείδητα όταν τη διαβάζεις. Τι είναι η βίβλος. Είναι μια λίστα με κανόνες είναι ένας οδηγός για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι ένα ανθολόγιο με ιστορίες. Ή είναι μία ιστορία που αλλάζει τα πάντα. Ανάλογα με το πώς απαντάει κανείς σε αυτή την ερώτηση, δείχνει το τι γυαλιά μπορεί να φοράει καθώς διαβάζει τη βίβλο. Και σκεφτείτε το εξή. Πώς μελετάμε συνήθω τη βίβλο. Συνήθω τη διαβάζουμε ω λέμε, ξέρουμε, είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει την παλιά διαθήκη και την καινή διαθήκη και ενδιάμεσα έχει διάφορε ιστορίε. Και ειδικά αν έχουμε μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία, το πιο πιθανό είναι ότι σε κάποιο κυριακό σχολείο, όπου και να είμαστε, θα έχουμε ακούσει τι διάφορε αυτέ ιστορίες ιστορίε και στο μυαλό μα τι έχουμε περίπου ω εξή. Υπάρχει η ιστορία του Αδάμ και τη Έβα που σου λέει πώ να αποφεύγει τι κακέ επιλογέ. Μετά υπάρχει η ιστορία του Νόε, πώ να σώζει τα ζώα. Υπάρχει η ιστορία του Αβραάμ, πώ να μην θυσιάζει το παιδί σου. Υπάρχει η ιστορία του Ιωσήφ, πώς να συγχωρείς κακούς ανθρώπους. Η ιστορία του Μωυσή, πώς να οδηγείς γκρινιάριδες ανθρώπους. Η ιστορία του Σαμψόν, πώς να μην χάνει τη σούπερ δυνάμει σου. Η ιστορία του Δαβίδ, εκεί με το Γολιάθ, ειδικά είναι το πώς να είσαι γενναίος για αγόρια, γιατί υπάρχει και η ιστορία της Εστήρ, του πώς να είσαι γενναία για κορίτσια. Μετά υπάρχουν οι ψαλμοί, που είναι έτσι διάφορα καλά εδάφια για αποστήθηση. Uh, υπάρχει ο Δανιήλ, uh, πώς να είσαι πιστός, uh, η ιστορία του Ιωνά, πώς να είσαι μείνει σε υπάκο. Μετά υπάρχει ή πώς να μην είσαι uh, Μετά υπάρχει η ιστορία του Ιησού, πώς να είσαι ακόμα πιο υπάκος. Uh, και μετά είναι οι επιστολές που είναι ακόμα περισσότερα εδάφια για αποστήθηση, απλά αυτή τη φορά από την Καινή Διαθήκη. Και αν σκεφτόμαστε έτσι, η βίβλος είναι απλά ένα παζλ με διάφορες ιστορίες που δεν καταλαβαίνουμε πώς ταιριάζουν μεταξύ τους και έχουμε μια ασαφή εικόνα του τι μας λέει, αν ταιριάζουν αυτά και μεταξύ τους και με τη ζωή μας. Τι γίνεται όμως αν η βίβλος είναι μία ιστορία και όχι πολλές ιστορίες. Και ποια ιστορία είναι αυτή. Θυμάστε εκεί πέρα στην περικοπή που μετά την Ανάσταση του Χριστού είναι δύο μαθητές του Χριστού που περπατάνε προς εμαούς και συναντάνε κάποιον και δεν το έχουν καταλάβει, αλλά έχουν τον Χριστό μπροστά στα μάτια τους, αλλά δεν τον αναγνωρίζουν. Και εκείνο του λέει, ενώ μιλάνε και συζητάνε, του λέει: Καλά, ρε παιδιά, μα όλη η γραφή μιλούσε για τον Χριστό. Για τη Σταύρωση και την ανάστασή του. Και λες κάτσε, όλη η γραφή. Ο Χριστό το λέει αυτό, όχι εγώ. Όλη η γραφή μιλούσε για την Σταύρωση και την ανάσταση. Πού ήταν αυτό και το χάσα. Εάν δεν μπορούμε να δούμε ότι όλη η γραφή μιλούσε για τον Χριστό, τότε κάνουμε το ίδιο λάθο που έκαναν εκείνοι οι μαθητέ. Φοράμε παρόμοια γελιά με αυτά που φορούσαν αυτοί. Αλλά τι γίνεται εάν βγάλουμε αυτά τα γυαλιά και δούμε ότι τελικά δεν είναι αυτό που νομίζαμε, αλλά είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Στο βίντεο πριν με τη Χλωρίνη, έτσι. Τώρα, αν πήγαινα να σας το ξαναδείξω αυτό το βίντεο α, και σας έλεγα ότι ε, θα δούμε ένα βίντεο για τη γιορτή της μητέρας, θα μου λέτε, άστα αυτά, ξέρουμε τι θα δούμε, θα δούμε διαφήμιση. Αλλά δεν είναι μόνο ότι ε, ξέρουμε τι θα δούμε, επειδή έχουμε καταλάβει τελικά τι ήταν, αυτό μας βοηθάει να προσέξουμε κάθε επιμέρους σκηνή ότι μπορεί τελικά το βασικό να ήταν εκεί μπροστά στα μάτια μας και να μην το βλέπαμε. Απλά εστιάζαμε αλλού. Πού εστιάσαμε όταν είδαμε αυτή την εικόνα, στη μητέρα. Κοιτάξτε όμως, η χλωρίνη είναι εκεί πέρα, μέσα στον κόκκινο κύκλο. Και εκεί πέρα, σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Και εκεί πέρα... Και αν κάποιο κάτσει και δει αυτό το βίντεο, μέσα στα 30 δευτερόλεπτα αυτού του βίντεο θα παρατηρήσει το εξή που είναι ευφυέ σκηνοθετικά. Έτσι. Σε κάθε εικόνα η χλωρίνη ήταν εκεί μπροστά στα μάτια μα, αλλά δεν τη βλέπαμε πουθενά γιατί εστιάζαμε αλλού. Αλλά όταν επανεστιάσει σε αυτό που τελικά ήταν το επίκεντρο και δεν το έχει καταλάβει, αποκτά μια τελείω άλλη εικόνα. Και αν δει κάποιο αυτό το βίντεο με αυτόν τον τρόπο, μετά δεν μπορεί να το ξεδεί. Αν έχεις δει, αν έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται και έχεις δει ότι σε κάθε ιστορία, σε κάθε επιμέρους κομμάτι αυτού του παζλ ήταν εκεί, αυτό που συνέχει και ενώνει τα πάντα, μετά δεν μπορείς να το ξεδείς. Και όλα ξαφνικά αρχίζουν να βγάζουν νόημα. Βέβαια, απογοητεύεσαι λίγο, γιατί εκεί που νόμιζες ότι ήταν για κάτι τόσο σημαντικό Όπω η μητέρα, καταλαβαίνει ότι τελικά ήταν για κάτι τόσο μικρό, όπω μια χλωρίνη. Αλλά στη βίβλο γίνεται το αντίστροφο. Νόμιζε ότι ήταν για κάτι μικρό, αλλά τελικά είναι για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Νόμιζε ότι είναι κάτι που επηρεάζει μόνο τη ζωή σου και τη δική σου σωτηρία. Αλλά τι γίνεται αν επηρεάζει τα πάντα στα πάντα. Τι γίνεται αν η βίβλο αλλάζει τα πάντα στα πάντα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέλουμε να παρακολουθήσουμε σε αυτή τη σειρά της μαθητείας. Και για να το καταλάβουμε αυτό, χρειάζεται να δούμε πώς η ίδια η βίβλος περιγράφει τον εαυτό της, πώς η βίβλος είναι η μία ιστορία που αν θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε στα βασικά της συστατικά αυτά, θα ήταν αυτό εδώ το γράφημα που θα έλεγα είναι η δημιουργία, το πώς ο δημιουργεί τον κόσμο, είναι η πτώση, Πώ ο άνθρωπο απομακρύνεται και αυτό έχει επιπτώσει όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά σε όλη την κτήση, σε όλη τη δημιουργία. Και πόσο ο Θεό εργάζεται σε όλη την υπόλοιπη γραφή για να φέρει αποκατάσταση σε αυτό που ήταν αρχικά ο σκοπό του. Πόσο ο Θεό εργάζεται για να φέρει επιστροφή στην κανονικότητα, την αρχική. Και πώ αυτό το πετυχαίνει δια του Χριστού, ο οποίο είναι εκείνο που πετυχαίνει τη λύτρωση όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και όλου του σχεδίου του για τη δημιουργία του από την αρχή του κόσμου. Ανάμεσα λοιπόν στην πτώση και την αποκατάσταση βλέπουμε το πόσο ο Θεός εργάζεται για να φέρει την επιστροφή στην κανονικότητα και άρα όλο αυτό είναι η ζωή της αποστολής. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος συναντάει τον Χριστό, που τον συναντάει ο Χριστός, δεν είναι ότι ωραία τώρα καθόμαστε και περιμένουμε το τέλος της ιστορίας παθητικά, αλλά ενεργητικά συμμετέχουμε στην αποστολή που μας έχει αναθέσει ο Θεός. Οπότε στα πρώτα μαθήματα θα δούμε ποια είναι τα βασικά θέματα που διατρέχουν ολόκληρη τη γραφή. Ε, τα βασικά θέματα που μα δείχνουν το πόσο ο Θεό εργάζεται για να φέρει αυτή την επιστροφή στην κανονικότητα. Και από τη στιγμή που θα δούμε αυτά τα θέματα και, που, και το πώ διατρέχουν ολόκληρη τη γραφή, από εκεί και μετά η μελέτη τη βίβλου δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια. Η βίβλο δεν θα είναι ποτέ το ίδιο βιβλίο που ήταν πριν. Δεν θα μπορεί να ξεδεί αυτά τα θέματα αν έχεις καταλάβει πώς είναι και πώς λειτουργούν. Τώρα, αυτό το μοντέλο προσέγγιση στη βίβλο έχει τρεις βασικέ βασικές διαφορές από το πώς συνήθως σκεφτόμαστε, είτε για τη σωτηρία, είτε γενικότερα. Και αυτές τις τρεις διαφορές είναι οι εξής. Πρώτον, δεν γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό σου. Η χριστιανική ζωή δεν είναι εγώ και ο Θεός. Ναι, σαφώς περιλαμβάνει την προσωπική μας σωτηρία και θα πούμε πολλά γι' αυτό, αλλά η σωτηρία έχει πολύ ευρύτερες διαστάσεις, έχει κοσμικές διαστάσεις. Αλλάζει τα πάντα. Δεύτερον, δεν ξεκινά με την πτώση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί συνήθως όταν λέμε πώς να μοιραστείς το Ευαγγέλιο με κάποιον, πολλές φορές μπορεί να ξεκινήσει, ωραία, να του πεις λοιπόν, Πώς, και, πώς, σκεφτόμαστε για τη σωτηρία, πώς να μιλήσεις σε κάποιον για τη σωτηρία. Ε, είσαι αμαρτωλός, μακριά από το Θεό, γι' αυτό δέξου το Χριστό σαν σωτήρα σου, ε, συγχαρητήρια, μόλις λύτωσες την κόλαση και τώρα ζήσε όσο πιο υπάκουα μπορείς, καθώς προσπαθείς να επιβιώσεις. Λες... Αυτό είναι όμω. Προσέξτε, αυτό το αφήγημα που βλέπουμε τώρα στη διαφάνεια ξεκινάει με την πτώση, ξεκινάει με το είσαι αμαρτωλό. Και όντω είσαι αμαρτωλό, και μόνο να καταλάβει κανεί πόσο βαθιά λειτουργεί η αμαρτία στι ζωέ μα, μπορεί να καταλάβει πώς να την αντιμετωπίσει. Όμως η ιστορία του Θεού δεν ξεκινάει με την πτώση. Ήταν κάποτε δύο αμαρτωλοί και ψάχναν πώς να σωθούν. Δεν ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει με τη δημιουργία και σου λέει υπήρχε κάποτε μια διαφορετική πραγματικότητα και προσδοκούμε τη μέρα που εκείνη η αρχική κανονικότητα θα επανέλθει. Και αυτό τα αλλάζει όλα. Για να το καταλάβουμε θα σας πω το εξής. Σας διαβάζω κάτι που έγραφα στα τέλη του 2021. Τώρα για να θυμίσω, στα τέλη του 2021, είναι πολύ ωραίο που δεν χρειάζεται να ρωτήσω αν, στο ακροατήριο αν είχατε γεννηθεί το 2021, όλοι είχαν γεννηθεί τότε. Λοιπόν, το 2021, στο τέλος του 2021, έχουμε ξεφύγει μεν από τα lockdown, λόγω πανδημίας του κορονοϊού, αλλά είμαστε σε εκείνη την μεταβατική κατάσταση όπου χρειαζόταν όπου πας να κυκλοφορείς με μάσκα, να έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Και φανταστείτε, λοιπόν, και γράφω λοιπόν αυτό το πράγμα τότε, σε εκείνη την εποχή που είναι αυτή η μετάβαση. Και γράφω, φανταστείτε ένα παιδί που πήγε σχολείο για πρώτη φορά το 2020. Αυτό το παιδί δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή του σχολείο Είχε μεγαλώσει θεωρώντας δεδομένο ότι σχολείο σημαίνει μάσκες, αποστάσεις, αντισηπτικό και self-test κάθε εβδομάδα. Και ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Οι υπόλοιποι όμως, όσοι είχαμε προλάβει μια άλλη πραγματικότητα, λέγαμε αυτό δεν είναι το φυσιολογικό. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα. Υπήρχε κάποτε μια άλλη ζωή, μια άλλη κανονικότητα και ζούμε με την προσδοκία ότι αυτή η πραγματικότητα θα ξαναέρθει. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε αυτό μας οδηγεί και στην τρίτη διαφορά που διαφοροποιεί το πώς σκεφτόμαστε για τη χριστιανική ζωή και για τη σωτηρία, ότι ναι, δεν γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό μας, δεν ξεκινάει με την πτώση, αλλά επίσης νοηματοδοτεί διαφορετικά το παρόν. Δεν μας περιγράφει απλά ένα μακρινό παρελθόν, ούτε σου λέει περίμενε για ένα μακρινό μέλλον, αλλά νοηματοδοτεί διαφορετικά το πώς ζεις τώρα, σήμερα. Γιατί συνεχίζω αυτό που έγραφα τότε, ε, γιατί μέχρι να ξαναέρθει η κανονικότητα για αυτό το παιδάκι που πήγε στο σχολείο πρώτη φορά το 2020, μέχρι να ξαναέρθει η κανονικότητα, εμείς τώρα, το τώρα στα τέλη του 2021, ζούμε μέσα σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση και προσδοκούμε την αποκατάσταση της κανονικότητας. Και μέχρι αυτή να έρθει, παίρνουμε μια μικρή πρόγευση της ζωής που περιμένουμε στα σπίτια μας. Τα σπίτια μας είναι μικρές οάσεις μιας άλλης πραγματικότητας. Εκεί μπορούμε να αγγιζόμαστε, να αγκαλιαζόμαστε, να ζούμε μαζί χωρίς αποστάσεις και περιμένουμε τη στιγμή που αυτό που ζούμε στο σπίτι μας θα μπορούμε και πάλι να το ζήσουμε σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή αυτή η προσέγγιση μας δίνει ελπίδα ότι σήμερα μπορούμε να έχουμε ζωή, όχι απλά επιβίωση. Ότι όπω εκείνο το παιδάκι στο παράδειγμα, δηλαδή ότι ο σκοπό του δεν είναι απλώ πήγαινε στο σχολείο και ο σκοπό είναι να μην κολλήσει κορονοϊό, δεν είναι η επιβίωση. Ότι Σήμερα μπορεί να έχει ζωή. Άφθονη ζωή. Ότι το σήμερα μπορεί να μην είναι απλώ μια μέρα να επιβιώσουμε, αλλά ένα τρόπο μέσα στην καθημερινότητά μα να έχουμε μικρέ προγεύσει τη ζωή που περιμένουμε. Όχι με την έννοια ότι όλα στη ζωή μα θα πάνε καλά και θα κατέβει ο ουρανό επιγύ και δεν θα έχουμε προβλήματα αλλά με την έννοια που το λέμε και στην προσευχή του Κύριου, όταν λέμε «Ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης». Η ζωή μας είναι ένα κομμάτι του ουρανού που έχει κατέβει στη γη, ακόμα και μέσα στα προβλήματά μας και το πώς θα αντιμετωπίζουμε. Και έτσι, αν έχουμε εντοπίσει αυτές τις τρεις βασικές διαφορές, αυτό αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Ελάτε να δούμε λοιπόν το πώς μέσα από αυτές τις διαφορές, πώς μας δίνουν μια, τη μεγάλη εικόνα τη βίβλου στο καθένα από αυτά τα επιμέρου επεισόδια. Ποια είναι λοιπόν η βασική εικόνα στη δημιουργία. Στη δημιουργία ο Θεό δίνει άφθονη ζωή. Τα πάντα μέσα στην Εδέμη υπάρχουν σε αφθονία, Όχι μόνο οι καρποί στα δέντρα, αλλά και η ίδια η ζωή, καθώ ο άνθρωπο μπορεί να τρώει από το δέντρο τη ζωή. Οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα το πνεύμα του Θεού. Είναι μέσα του. Ο Θεό φυσάει μέσα στον Αδάμ και το πνεύμα του Θεού ζει μέσα στον άνθρωπο. Uh, οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα ω εικόνε του Θεού, δημιουργημένοι ω εικόνε του Θεού, είναι βασιλεί και ιερεί. Θα εξηγήσουμε αυτό στα επόμενα μαθήματα με ποιον τρόπο. Uh, έχουν αρμονία στι σχέσει μεταξύ του, δεν υπάρχει βία, δεν υπάρχει ανταγωνισμό, uh, δεν υπάρχουν προβλήματα μέσα ανάμεσα στο ζευγάρι. Uh, αλλά υπάρχει επίση αρμονία και στι σχέσει του με τη δημιουργία. Καλλιεργούν τη γη, δεν έχει ούτε αγκάθια ούτε, uh, ούτε άλλα προβλήματα και επίσης και στην καθημερινότητά τους. Ήδη από τα πρώτα κομμάτια, από τα πρώτα δύο κεφάλαια της βίβλου, ο Θεός όχι μόνο έχει περιγράφει τη δημιουργία, αλλά και περιγράφει το πώς ορίζει, ποια είναι τα, τα στάνταρ που ορίζει στην εργασία, στο γάμο, δηλαδή σε δύο από τα βασικά πράγματα, σε δύο από τις πιο βασικές επιλογές που έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, τα θεμέλια, η βάση είναι ήδη εκεί, ήδη από τη δημιουργία. Και άρα, αν σήμερα υπάρχουν προβλήματα, αν κάποιο αντιμετωπίζει προβλήματα στην εργασία του, προβλήματα στο γάμο ε, ή προβλήματα σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι τη ζωή, όλο αυτό σου λέει: Ναι, αλλά ξέρει, δεν είναι αυτό το φυσιολογικό. Υπήρχε κάποτε μια άλλη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι η δημιουργία. Και ερχόμαστε μετά στην πτώση. Και προσέξτε πώ η πτώση σε καθε... επηρεάζει καθένα από όλα αυτά. Στην πτώση λοιπόν οι άνθρωποι απομακρύνονται από αυτό που του είπε ο Θεό και έτσι η αμαρτία φέρνει την εξορία. Πάνε οι άνθρωποι ανατολικά τη ΕΔΕΜ. Τώρα το ανατολικά στη βίβλο δεν είναι ποτέ μόνο γεωγραφία. Η γεωγραφία πολλέ φορέ στη βίβλο δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι και κάτι ευρύτερο. Όσο πιο ανατολικά πάει κάποιο στη γέννηση, τόσο πιο μακριά πάει από το Θεό. Οπότε πάνε εξορία ανατολικά τη ΕΔΕΜ. Ο Θεό ήδη από την πρώτη μέρα, από τη μέρα τη πτώση, υπόσχεται αποκατάσταση, υπόσχεται ότι θα στείλει κάποιον που θα φέρει την αποκατάσταση, κάποιον απόγονο της γυναίκας που θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Στα, σε όλες τις επόμενες ιστορίες όμως έχουμε όλο και περισσότερη αμαρτία. Ο Θεός τους είπε να γεμίσουν τη γη με την εικόνα του και αυτοί γεμίζουν τη γη με την αμαρτία τους. Κάποια στιγμή στην πορεία, εκεί που η ανθρωπότητα έχει πιάσει πάτο, νομίζω ότι θα φτάσει στον ουρανό, με τον πύργο της Βαβέλα έχει πιάσει πάτο, κάπου εκεί ο Θεός δημιουργεί το λαό του, ο λαός, του Θεού, ο, ο λαός του Θεού λοιπόν δημιουργείται. Αργότερα στην ιστορία ο λαός του Θεού υποδουλώνεται αλλά και ελευθερώνεται από τη δουλεία της Αιγύπτου και εκεί που έχουν φύγει από την Αίγυπτο και έχουν ελευθερωθεί και λες ωραία από εδώ και μετά θα ζήσουμε τη ζωή μας θα είναι ξενοδοχείο η ζωή μετά την Αίγυπτο τους περιμένει πόλεμος μετά από εκεί. Και εκεί μέσα στην έρημο ο Θεός γράφει τον νόμο του σε πέτρινες πλάκες στο όρος Σινά και ο λαός του Θεού σταδιακά αρχίζει να κατακτά τη γη της Επαγγελίας. Όμως, ο λαός του Θεού αποτυγχάνει να υπακούσει. Ξανά και ξανά αποτυγχάνει να υπακούσει στον νόμο του Θεού. Βλέπουμε τις ιστορίες από διάφορους βασιλείς, από προφήτες, από ήρωες, από υποψήφιους σωτήρες και όλοι τους είναι ατελείς. Ακόμα και ο καλύτερος βασιλιάς, ακόμα και ο καλύτερος ήρωας, εκπρόσωπος, έχει τα μελανά του σημεία. Κανένας δεν είναι αυτός που περιμέναμε που θα έρθει και θα τα φτιάξει όλα. Και σε όλο αυτό το διάστημα ο Θεός προειδοποιεί το λαό του, στέλνοντα προφήτες που θα τους υπενθυμίσουν την οδό του Κυρίου. Όμως ο λαός συνεχίζει να αμαρτάνει. Έχουμε και πάλι αμαρτία και εξορία. Και αυτή τη φορά η εξορία πάει ακόμα πιο ανατολικά, ανατολικά και από τη γη της Επαγγελίας, ανατολικά στη Βαβυλώνα που είναι το τέρμα ανατολικά. Μπορεί να μην είναι το τέρμα ανατολικά στον κόσμο μας όπως το ξέρουμε σήμερα, αλλά είναι το τέρμα ανατολικά. Εκεί είναι το πιο μακριά που μπορείς να βρεθείς από το Θεό. Οι άνθρωποι είναι και πάλι εξόριστοι, ανατολικά από το Θεό, και όμως ακόμα και εκεί, προσέξτε και πάλι ο Θεός υπόσχεται αποκατάσταση. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που έρχεται ο Χριστός. Όταν έρχεται ο Χριστός λοιπόν, μα συναντάει στην εξορία μας. Στην εποχή του Χριστού μπορεί οι Ισραηλίτες να έχουν γυρίσει πίσω στη γη της Επαγγελίας, αλλά είναι υπορωμαϊκό ζυγό, νιώθουν εξόριστοι στην ίδια τους τη χώρα. Έρχεται όμως ο Σωτήρας, εμφανίζεται, υπακούει στον νόμο του Θεού και ξαναζεί την ιστορία διαφορετικά. Και φέρνει την αποκατάσταση που έχει υποσχεθεί ο Θεός και είναι μια αποκατάσταση μέσα από μετάνοια και πίστη στον Ιησού. Σηκώνει την αμαρτία μας πάνω στο σταυρό και βλέπετε σιγά σιγά πως κάθε ένα κομμάτι της δεξιάς στήλη επηρεάζει και απαντά σε ένα κομμάτι της αριστερής στήλη εδώ πέρα στη διαφάνεια. Εκεί λοιπόν που περίσεψε η αμαρτία, υπερπερίσεψε η χάρη του Θεού καθώς ο Χριστός σήκωσε την αμαρτία μας στο σταυρό και ο λαός του Θεού ανάδημιουργείται όντα αυτή τη φορά όχι απλά ένας λαός από ένα έθνος αλλά ένας λαός από όλα τα έθνη όπως ήταν εξ αρχής η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ και ο λαός του Θεού ελευθερώνεται όχι απλώς από μία χώρα, από την Αίγυπτο ή από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά ελευθερώνεται από την πραγματική και βαθύτερη δουλεία που είναι η αμαρτία. Ο Χριστός είναι αυτός που προσφέρει στο λαό την πραγματική ελευθερία και όπως τότε, έτσι και εδώ, δεν είναι ωραία τώρα να γεννήθηκα, τελείωσαν όλα, γιατί αντί για ξενοδοχείο σε περιμένει πνευματικός πόλεμος. Όλα αυτά που βλέπαμε πριν ήταν μια χωρα απο την αιγυπτο η απο τη ρωμαικη αυτοκρατορια αλλα ελευθερωνεται απο την πραγματικη και βαθυτερη δουλεια που ειναι η αμαρτια ο χριστος ειναι αυτος που προσφερει στο λαο την πραγματικη ελευθερια και οπως τοτε ετσι και εδω δεν ειναι ωραια τωρα να γεννηθηκα τελειωσαν ολα γιατι αντι για σε περιμενει πνευματικος πολεμος ολα αυτα που βλεπαμε πριν ηταν μια προεικόνηση άλλων πραγμάτων που θα δούμε στην Καινή Διαθήκη καθώς ο Χριστός και η Εκκλησία ξαναζούν την ιστορία του λαού του Θεού. Και αυτή τη φορά ο νόμος του Θεού γράφεται όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά σου λέει τώρα ο σκοπός είναι ο νόμος του Θεού να είναι γραμμένο στις καρδιές μας. Και ο λαός του Θεού αρχίζει να κατακτά τη γη που πλέον δεν είναι μια λωρίδα γη σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη Μέση Ανατολή. Ο λαός του Θεού αρχίζει να κατακτά τη γη με γάμα κεφαλαία, να κατακτά όλη τη γη. Ο Χριστός λέει στους μαθητές του, πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, πηγαίνετε βόρεια, νότια, δυτικά, ακόμα και ανατολικά. Πηγαίνετε και πείτε τους ότι ποτέ δεν είσαι τόσο ανατολικά που ο ήλιος της χάρης του να μην μπορεί να ξημερώσει επάνω σου. Πηγαίνετε και πείτε τους ότι ο Θεός ξεκίνησε μια καινούρια δημιουργία και κάνει τα πάντα καινούρια. Οπότε από εδώ και μετά, καθώς ζούμε εμείς σε αποστολή, βλέπετε εδώ τις αναλογίες τη σταματάω στη διαφάνεια, δεν συμπληρώνω τη δεξιά στήλη, γιατί το πώς θα συμπληρωθεί η δεξιά στήλη εξαρτάται από πώς θα ζήσει η κάθε γενιά στη γενιά της. Το αν εμείς θα είμαστε μια γενιά που θα κάνει τα ίδια λάθη με αυτά που βλέπουμε στη γραφή να κάνει ο λαός του Θεού, ή αν θα είμαστε μια γενιά που θα μάθει από τα λάθη άλλων, θα κάνει και αυτά τα δικά της, αλλά θα προχωρήσει στο να κατακτήσει την γη όχι με τα όπλα, αλλά με την αγάπη του Χριστού και με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πηγαίνετε λοιπόν λέει ο Χριστός και πείτε τους ότι ο Θεός ξεκίνησε μια καινούρια δημιουργία και σε αυτή την καινούργια δημιουργία επιστρέφει η κανονικότητα της αρχικής δημιουργίας. Οπότε βλέπετε εδώ στη διαφάνεια αυτά που είδαμε πριν στην αρχική δημιουργία. Προσέξτε πώς η καινούρια δημιουργία που ξεκινάει εν Χριστό τα επαναφέρει αυτά ένα προ ένα. Δηλαδή στην ΕΔΕΜ οι άνθρωποι είχαν άφθονη ζωή και τι λέει ο Χριστός, εγώ ήρθα ώστε να έχουν ζωή, να έχουν άφθονη ζωή, να την έχουν περίσσια τη ζωή. Και να είναι μια αιώνια ζωή που ξεκινάει όχι κάποτε άλλοτε στην αιωνιότητα, αλλά τώρα. όπω πιστεύει σε εμένα, λέει ο Χριστός, δεν θα έχει αιώνια ζωή, έχει αιώνια ζωή. Και στην Πεντηκοστή έρχεται το Άγιο Πνεύμα και είναι και πάλι το πνεύμα του μέσα μας. Στη δημιουργία ο Θεός φυσάει μέσα στον Αδάμ και το πνεύμα του είναι μέσα του. Αλλά στην Πεντηκοστή αυτό που σημαίνει ότι έρχεται το πνεύμα του Θεού, ο Θεός πάλι φυσάει το πνεύμα του μέσα μας σε μια καινούργια ανθρωπότητα που είναι μια προεικόνηση της καινούργια δημιουργίας που ο Θεός έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται. Και στη γέννηση ο Θεός δημιουργεί τους ανθρώπους ως εικόνες του και... Στην καινούργια δημιουργία, καλούμαστε να είμαστε καινούργιοι άνθρωποι, δηλαδή να αντιθείτε τον καινούργιο άνθρωπο που είναι σύμμορφο και γίνεται όλο και περισσότερο σύμμορφο τη εικόνα του Χριστού. Και σου λέει, Πώ μοιάζει το να είσαι πλασμένο κατ' εικόνα Θεού, σου λέει, Κοίτα στο Χριστό που είναι η εικόνα του Θεού του αόρατου και ζήσε γινόμενο όλο και περισσότερο σύμμορφο τη εικόνα του Χριστού. Και στη συνέχεια, αυτοί οι καινούργοι άνθρωποι είναι και αυτοί οι και οι που ο Θεός του κάλεσε ο λαός του Θεού που ο Θεός κάλεσε να γίνουνε, να εξαγγείλουν τις αρετές Του. Είναι ένας λαός που έχει αρμονία στις σχέσεις μεταξύ τους. Είναι η κλίση μας να είμαστε ένα, να αγαπάμε ένα τον άλλον όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Να έχουμε αρμονία στις σχέσεις μεταξύ μας. Αρμονία στις σχέσεις με τη δημιουργία που στενάζει και συναγωνιά περιμένοντα τι. Την φανέρωση των παιδιών του Θεού και να έχουν επίσης αρμονία στην καθημερινότητά τους. Και σε διάφορα σημεία μας περιγράφει και μας εξηγεί το πώς η ζωή με τον Χριστό και πώς αυτή η καινούρια δημιουργία φέρνει μια μεταμορφωμένη καθημερινότητα στο γάμο μας, καθώς οι δύο σύζυγοι αγαπάνε ένας τον άλλον όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, πώς στην εργασία, ότι εργάζομαι όσοι στον Κύριο και πώς αυτό επηρεάζει πολλά πράγματα μέσα στην εργασία, και πώς όλη αυτή η καινούργια δημιουργία, Τελικά είναι ένα κομμάτι του πώς εσύ να είσαι μια εικόνα αυτής της καινούριας δημιουργίας και άλλοι να βλέπουν αυτήν την εικόνα και να μεταμορφώνονται κι αυτοί από αυτήν. Τώρα καταλαβαίνετε φυσικά ότι όλα αυτά υπάρχουν, αυτό που λέμε, ήδη, αλλά όχι ακόμα. Τα έσχατα έχουν ήδη εισβάλει στο παρόν. Οι έσχατες μέρες στην Καινή Διαθήκη ξανά και ξανά περιγράφονται ως κάτι όχι που θα ξεκινήσει στο τέλος της ιστορίας, αλλά ως κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει σήμερα, τα έσχατα έχουν ήδη εισβάλει στο παρόν. Κοιτάμε μπροστά στην τελική αποκατάσταση που ο Θεός θα κάνει τα πάντα καινούρια, αλλά στο ενδιάμεσο ο λαός του Θεού είναι σε αποστολή. Ζούμε σε αποστολή. Ο λαός του Θεού δεν κάθεται ούτε να αγναντεύει το μέλλον, όχι πότε θα φύγουμε από εδώ να ησυχάσουμε, αλλά ούτε νοσταλγεί το παρελθόν, τι ωραία που ήταν τότε, και βάλτε το τότε όποτε θέλετε, ζει με αποστολή στο παρόν. Δεν ζει ούτε στο μέλλον, ούτε στο παρελθόν. Αλλά μαθαίνοντας από το παρελθόν και πατώντας πάνω στην πίστη που του παραδόθηκε από το παρελθόν και προσδοκώντας το μέλλον, ζει ενεργά και με αποστολή στο παρόν. Στο παρόν όπου ξέρουμε ότι ο Θεός συμφιλίωσε τον κόσμο δια του Χριστού και στο, πρό... στο πρόσωπο του Χριστού και μας κάλεσε εμάς να ζήσουμε τώρα. Ως πρεσβευτές του Χριστού ζούμε με αποστολή. Έχοντας δει λοιπόν όλα αυτά, πρακτική εφαρμογή λοιπόν. Πώς αυτό επηρεάζει το πώς διαβάζουμε τη βίβλο και το πώς τη σκεφτόμαστε διαφορετικά στο τι μας λέει. Να δούμε τρεις διαστάσεις από τις πολλές που έχει. Ότι πρώτον, η πρακτική εφαρμογή είναι ότι η βίβλος είναι η ιστορία του Χριστού. Μα επηρεάζει το πώ διαβάζουμε τη βίβλο, όχι σαν μια συλλογή από ιστορίε άσχετε μεταξύ του, αλλά ω τη μία ιστορία του Χριστού που δείχνει πόσο ο Θεό εν Χριστό αποκαθιστά τα πάντα και κάνει τα πάντα καινούρια όπω ήταν στην αρχική δημιουργία. Δεύτερον, μα δείχνει το πώ είναι η ιστορία του λαού του Θεού. Η χριστιανική ζωή δεν είναι εγώ και ο Θεό είναι εμείς και ο Θεός, ή μάλλον είναι ο Θεός και εμείς. Σου δείχνει την ιστορία του λαού του Θεού για να σου πει μπε τώρα και εσύ σε αυτή την ιστορία και κάνει την ιστορία σου μέλος αυτής της μεγαλύτερης και ευρύτερης ιστορίας ότι ανήκουμε σε ένα σώμα, ανήκουμε στο λαό του Θεού από όλα τα έθνη, από όλες τις εποχές του κόσμου και αυτό μας κάνει να βλέπουμε διαφορετικά ότι δεν είμαι απλά ένα μεμονωμένο άτομο που ζει τη ζωή του αλλά είμαι με αποστολή, είμαι ένας άνθρωπος με αποστολή που ζει τη ζωή αυτή σαν ένα κομμάτι του λαού του Θεού και είμαι ένα ενεργό κομμάτι του λαού του Θεού. Και βέβαια είναι και η ιστορία της αποστολής. Η αποστολή είναι όλη η γη να γεμίσει με την εικόνα του. Θυμάσαι το παράδειγμα που είπαμε πριν με το παιδάκι που πήγε σχολείο για πρώτη φορά στον κορονοϊό. Σας διαβάζω το τελείωμα εκείνων των σκέψεων που γράφω σε εκείνο το διάστημα στα τέλη του 2021 που ακόμα ήμασταν στο μεταβατικό διάστημα. Εκείνο το παιδάκι που δεν έχει ζήσει το σχολειο προκορονοϊού, Φαντάσου αυτό το παιδί να αρκούτανε στο να πει «Ε, εντάξει, ουφ, τουλάχιστον στο σπίτι μου δεν έχουμε κορονοϊό». Ε, δεν πειράζει που σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο γίνεται χαμός, τουλάχιστον στο σπίτι μας είμαστε καλά. Θα το πιάσει κανείς, το πει «Τι λες, παιδάκι μου, είναι δυνατόν ο σκοπό είναι αυτό που ζει μέσα στο σπίτι σου. Να γεμίσει όλη η γη με αυτό. Να γεμίσει όλη η κοινωνία με αυτό. Να τελειώσει αυτός, αυτή η κατάσταση που ζούμε σε όλη την κοινωνία. Όχι μόνο στο σπίτι μα, όχι μόνο στο εγώ γλίτωσα. Γιατί αν δεν έχει λυθεί στην υπόλοιπη κοινωνία, μπορεί να έρθει και στο σπίτι μου και να επηρεάσει και εμένα. Έχει μια κοσμική διάσταση. Οι επιπτώσει τη σωτηρία μα είναι πολύ μεγάλε για να τι κρατήσουμε μόνο για τον εαυτό μα. Θα πει κάποιο δηλαδή τι, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Όχι, αλλά εσύ θα δώσεις στους ανθρώπους γύρω σου μια γεύση αυτού του καινούργιου κόσμου που έχει εισβάλει στον δικό μας. Αυτών των εσχάτων που έχουν ήδη εισβάλει στο παρόν. Και θα δεις πόσο συναρπαστική είναι αυτή η ζωή όταν είσαι σε αποστολή και στο να βλέπεις πόσο ο Θεός κάνει τα πάντα καινούργια χρησιμοποιώντας ακόμα και απλούς ανθρώπους, απλούς μαθητές του, σαν εσένα και εμένα. Αυτό είναι μια μικρή πρόγευση των όσων θα δούμε στην υπόλοιπη σειρά. Ας είναι μια έμπνευση να ζούμε με αποστολή, να δούμε τη βίβλο με καινούρια γυαλιά και αυτό να μας εμπνεύσει στο να εμπνευστούμε από την ιστορία της βίβλου, να μεταμορφωθούμε από αυτήν, ώστε και άλλοι να μεταμορφωθούν στην καθημερινότητά μας.